να ανοίξουμε μια μεγάλη παρένθεση και να εστιάσουμε στη θεματική του τουρισμού. Τρεις ζωντανές συνδέσεις. Θα ξεκινήσουμε με το Ρέθυμνο και θα πάμε στην Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας και Εθελοντισμού στο Δήμο Ρεθύμνης, την κυρία Πέπη Μπυρλυράκη. Την καλησπέρα μας, κυρία Μπυρλυράκη. Καλησπέρα σε όλους. Σε εσάς, τους τηλεθεατές. Επιτρέψτε μου και εμένα, μια που έχω αυτή την ευκαιρία, να δηλώσω το πόσο συγκλονισμένοι είμαστε όλοι μας με αυτή την τραγωδία και να πω τα συλληπιτήριά μου σε όλους τους θητείους, όσοι μας ακούν. Και να πούμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι κάνουμε πάντα. Μάλιστα. Είστε μία αυτοδιοικητικός πραγματικά που έχει ασχοληθεί με το ευαίσθητο κομμάτι της αξιοποίησης του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται σιγά σιγά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις προοπτικές, το κομμάτι κατά κάποιο τρόπο των θεματικών που πρέπει να αγγίξουμε για να πετύχει το μεγάλο στοίχημα του τουρισμού. Έχετε ήδη βρεθεί σε περιοχές όπως το Μόναχο και η Βιέννη. Έχουμε τη μεγάλη έκθεση του Βερολίνου αυτές τις μέρες. Θέλω να μπείτε λίγο αυτή τη στιγμή. Το πρόσημο είναι θετικό. Το κλίμα που διαμορφώνεται είναι θετικό και το ερώτημα, μπορούμε να τα πάμε καλύτερα σε σχέση με πέρυσι? Ναι, φαίνεται ότι μπορούμε να τα πάμε καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Φαίνονται όλα πολύ θετικά, αλλά επειδή έχουμε πει ότι ο τουρισμός πάντα είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και επειδή δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να προκύψει, γι' αυτό κρατάμε για άλλη μια φορά την ανάσα μας, όπως λέω, γιατί έχουμε ακόμα μπροστά μας 1,5 μήνα για να μπούμε για τα καλά μέσα στη σεζόν. Το σίγουρο είναι ότι ένα είναι το ζητούμενο φέτο, όλα φαίνονται θετικά, εκτός από το ότι όλος ο κόσμος αναζητά προσωπικό. Όλος ο κόσμος αναζητά προσωπικό και ξέρετε, πολλοί πιστεύουν ότι στο κομμάτι της εντύπωσης που δίνουμε στους τουρίστες, κάπου υστερήσαμε πέρυσι και αναφέρομαι στο φαινόμενο της έλλειψης χεριών στα κενά στο προσωπικό. Θα λυθεί? Φαίνεται να λυθεί πολύ δύσκολα σύμφωνα με τις δικές μας επιθυμίες. Ξέρετε κύριε Παναγιωτόπουλε, ο ξένος και ειδικά ο Ευρωπαίος, αλλά ο κάθε επισκέπτης αυτού του τόπου, αυτό που θέλει είναι να βλέπει το ελληνικό χαμόγελο, την κριτική φιλοξενία, να ακούει το καλημέρα όταν μπαίνει το πρωί για πρωινό στο εστιατόριο, να κυκλοφορεί μέσα σε ένα τόπο ο οποίος έχει αντανακλά την ελληνική φιλοξενία με το δικό μας το μοναδικό τρόπο που μπορούμε εμείς οι Έλληνες και οι Κρήτες. Άρα για μας μπορεί να υπάρξει κάποια λύση κάποια στιγμή με άλλες εθνικότητες, γιατί δυστυχώς με τους δικούς μας τους ανθρώπους, με τους Έλληνες εργαζόμενους, φαίνεται να έχουμε ακόμα καιρό για να λύσουμε τα θέματα. Οδηγηθήκαμε σε ένα διέξοδο. Ξέρετε ότι οδηγηθήκαμε σε ένα διέξοδο στον πρωτογενή τομέα. Το βιώσαμε και κατά διάρκεια της ελαιοκομικής περίοδου. Οδηγηθήκαμε και αρκετούς μήνες πριν πέρυσι, τέτοιο καιρό που ξεκινούσε και η τουριστική περίοδος εκεί αρχές Απρίλη, στο κομμάτι των ξενοδοχείων. Πού υστερούμε, γιατί φτάσαμε σε αυτό το αδιέξοδο? Γιατί δεν το προσέξαμε στην ώρα, το πιστεύω. Γιατί δεν σκύψαμε πάνω σε ένα θέμα που ερχόταν και το βλέπαμε να έρχεται από μακριά. Γιατί αφήσαμε τους νέους μας, είτε επιστήμονες, είτε τεχνικούς, είτε εργαζόμενους, ο πάθης φύσεως, να φύγουν, να πάνε σε άλλες χώρες. Για μια καλύτερη τύχη, για ένα καλύτερο μισθό, για καλύτερη ασφάλεια, ασφάλιση. Άρα λοιπόν, αυτό που χρειάζεται αυτή η χώρα, η οποία έχει πολλά να δώσει ακόμα, είναι να προσέξει τα νέα παιδιά της. Και γι' αυτό σας είπα ότι είμαστε συγκλονισμένοι, δεν έχουμε την πολυτέλεια κανένα νέο μας να χάσουμε πια προς το εξωτερικό για εργασία ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Βρεθήκατε σε Μόναχο και Βιέννη, σωστά. Οι συζητήσεις που πραγματοποίησατε είχαν ως επίκεντρο ποιο είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε, τι σας είπαν, τι ζητήσατε? Να σας πω, όπως ξέρετε ο στόχος μας είναι τα τελευταία χρόνια να δώσουμε κάτι παραπάνω στον τουρισμό μας, στον προϊόν μας. Εμείς λοιπόν σαν Δήμος Ρεθύμνης και σε συνεργασία βέβαια με την περιφέρεια και όποιους άλλους δήμους μπορούν και θέλουν, όταν έχουμε πλέον προβολή του τόπου μας, μιλάμε για συγκεκριμένα θεματικά μονοπάτια. Μονοπάτια στη γαστρονομία, στον πολιτισμό. Εδώ μιλήσαμε για το ποδήλατο και για τα αθλήματα, για τον αθλητικό δηλαδή τουρισμό και μιλήσαμε πάρα πολύ και για την Κρήτη ως ρομαντικός προορισμός,
δηλαδή για το γαμήλιο και ρομαντικό τουρισμό. Αυτά είχαμε σαν αντικείμενο σε αυτές τις δύο χώρες που πήγαμε, μετά από οργανωμένες συναντήσεις. Ανταπόκριση υπήρχε λοιπόν. Υπήρχε ανταπόκριση και μάλιστα να σας πω κάτι, από εδώ και πέρα ο κόσμος αυτό θα θέλει. Οι εμπειρίες, η διαφορετικότητα, όλα αυτά τα, οι εμπειρίες που μπορεί να ζήσει κανείς στον τόπο με μια άλλη ματιά και με ένα άλλο τρόπο να το προσφοράς υπηρεσιών. Θεωρώ ότι οι υπηρεσίες μας είναι εξαιρετικές. Θεωρώ ότι το μόνο που χρειάζεται τώρα πια είναι να συντονιστούμε όλοι πάνω σε αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμο τουρισμό. Δηλαδή ένα τουρισμό που με βάση αυτά τα θεματικά προϊόντα μπορεί να μας δίνει συνεχή ροή όλο το χρόνο και τη μεσαία και τη χαμηλή σεζόν. Μάλιστα, είστε αισιόδοξοι λοιπόν. Παρά τα όποια προβλήματα από τη μία στο κομμάτι της κρίσης, από την άλλη τα προβλήματα στο κομμάτι της υποστελέχωσης, ότι μπορούμε να σπάσουμε το φράγμα των περισσινών δεδομένων και αριθμών και ποσοστών. Νομίζω ότι ναι, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, συγκρατημένοι με, ρεαλιστικά, αλλά και ξέρετε ότι εγώ ποτέ δεν μιλάω με αριθμούς, μιλάω με μια ανταπόκριση που έχω και μηνύματα που παίρνουμε. Αυτό το feedback, σωστά και πολύ καλά κάνετε. Να σας ευχαριστήσω πολύ.